Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Λίγες μέρες πριν την έλευση των θεσμών στη χώρα μας, ο επικεφαλής του Euro Working Group, Hans Feilbrief, σε συνέντευξη που έδωσε στο insider.gr, τονίζει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και στον σχεδιασμό μείωση των κόκκινων δανείων. Όσον αφορά στο ζήτημα των δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά, κάνει λόγο για μεγάλο κίνδυνο εκτροχιασμού του προϋπολογισμού, κάτι που θα απαιτήσει διαρθρωτικά μέτρα. Αποτελεί άλλωστε, όπως δήλωσε, θέμα που θα εξετάσουν προσεκτικά οι θεσμοί στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, όπως και το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Μέσα από μεγάλες και σίγουρες χρηματοδοτήσεις που αφορούν είτε έργα υποδομής είτε άλλα project κορυφαίων εταιριών, φιλοδοξεί η Εθνική Τράπεζα να βελτιώσει τόσο την κερδοφορία της όσο και τον ισολογισμό της το 2019. Όπως ανέφεραν κορυφαία στελέχη, ήδη από το 2018 το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αποφέρει καρπούς, καθώς η Τράπεζα έδωσε σημαντική χρηματοδότηση τόσο στο ομόλογο που εκδόθηκε για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όσο και για την εξαγορά του ΔΕΣΦΑ, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την αύξηση της κερδοφορίας της, αλλά και την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ισολογισμού της. Σταθερή εικόνα ανάπτυξης παρουσιάζει η αλυσίδα Μουστάκας, η μεγαλύτερη αμυγός παιχνιδιών στην Ελλάδα. Η Μουστάκας, διαθέτοντας ένα δίκτυο 13 καταστημάτων, έχει καταφέρει να ενισχύσει την παρουσία της σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ απασχολεί 378 άτομα, από τα οποία τα 286 άτομα είναι γυναίκες. Το 2017 η αλυσίδα κατέγραψε τζίρο περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ από 52 εκατομμύρια ευρώ το 2016. Τα καταστήματα Μουστάκας ξεκίνησαν ως μια μικρή βιοτεχνία με αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών και σήμερα, μετά από τρεις γενιές, συνεχίζουν να εστιάζουν στο παιχνίδι. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα, κινείται σε 631,86 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,32% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.